τυπικής αυτής επίθεσης που έλαβε η χώρα στο Τεπάκλε Μεσού. Πάμε κατευθείαν στον Αυγερινό Χρωστό. Μου φαίνεται ότι υπάρχουν καινούριες πληροφορίες που αφορούν αυτά τα 5 εντάλματα που εκδόθηκαν πριν από λίγο. Αυγερινέ, ορίστε. Καλησπέρα, Χρήσα. Πέραν των 5 ενταλμάτων σύλληψης τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από λίγο και αναμένεται να εκτελεστούν τις επόμενες ώρες, μεταξύ των οποίων πρόκειται για 3 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, αλλά και 2 απόφοιτους του Πανεπιστήμιου. Πέραν τούτου, Χρήσα, η αστυνομία έχει στα χέρια της υλικό από κλειστά κυκλώματα, τα οποία δείχνουν ακριβώς τη διαδρομή που ακολούθησαν τα πρόσωπα αυτά, αλλά και τον τρόπο διαφυγής τους. Όπως δείχνουν τα κλειστά κυκλώματα, Χρήσανθε, τα 12 συνολικά πρόσωπα είχαν σταθμεύσει το όχημα τους ή τα οχήματα τους σε μεγάλη απόσταση από το αμφιθέατρο Τάσος Παπαδόπουλος στο ΤΕΠΑΚ, κατευθύνθηκαν πεζά στο σημείο όπου έγινε η επίθεση και ακολούθως διέφυγαν από το ίδιο σημείο και εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι μέσω των αυτοκινήτων τους. Στη χέρια της αστυνομίας βρίσκονται και οι αριθμοί εγγραφής των αυτοκινήτων, εξού και έχουν εκδοθεί και τα 5 εντάλματα σύλληψης. Ωστόσο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας, αναζητούνται άλλα 7 πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους. Πάντως, οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι οι έρευνες στρέφονται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εντός των επόμενων ώρων να υπάρξουν και η έκδοση άλλων ενταλμάτων σύλληψης, αλλά και συλλήψης των ήδη 5 προσώπων για τα οποία εκδόθηκαν πριν από λίγο τα ενταλμάτα. Ευχαριστώ πολύ, Αυγερινέ. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο.